Φιλισσόλε. Έχουμε ήλιο στη Ρώμη, είναι μια χαρά. Πολλές ευχές στην εκπομπή, πολλές ευχές για μια καλή αρχή που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ελπίζω να πάει καλά η σεζόν, όπως πήγε καλά και ο γάμος του Τζόρτζ και της Αμάλ στη Βενετία. Το ευχόμαστε, δηλαδή παντρεύτηκε. Δηλαδή παντρεύτηκε. Ξάφνιασε τους πάντες και ενώ είχε πει ότι θα παντρευόταν τη Δευτέρα, ουσιαστικά παντρεύτηκε χθες το βράδυ. Με πολιτικό γάμο. Με ανεπίσημο γάμο, δηλαδή με μια αμερικανική τελετή, αμερικανικού στυλ, με τον δήμαρχο, πρώην δήμαρχο της Ρώμης Βελτρόνη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν επικεφαλής υπεύθυνος τελετής, πιθανώς στο ξενοδοχείο Παπαντόπολη, που είναι το ξενοδοχείο που ανήκε σε ελληνική οικογένεια, και θα επισημοποιηθούν όλα τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Βενετίας, αλλά θα είναι πλέον μια τυπική επικύρωση, τυπική επισημοποίηση αυτή της Δευτέρας, διότι yes I do, yes I want, το είπαν χθες στο ξενοδοχείο μπροστά πιθανότατα στους καλεσμένους, λίγο πριν από το πάρτι. Το πάρτι προέβλεπε 120 καλεσμένους, οι οποίοι έφτασαν και προστατεύονταν από μια ειδική τέντα μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου για την πρίβαση, για την προσωπική τη ζωή. Η φωτογράφηση δόθηκε μόνο στο Vogue America, την Ann Wintour, και τα έσοδα θα προσφερθούν για την φιλανθρωπική οργάνωση του George Clooney για τον Darfur. Και βεβαίως τρεις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, στις οποίες η Βενετία μετατρέπεται σε Hollywood, με τους Matt Damon, με την Ann Wintour, με πολλούς άλλους. Δεν ήρθαν η Αντζελίνα και ο Μπραντ. Τελευταία στιγμή δεν ήρθαν. Δεν πήγαν. Ναι. Δεν πήγαν την τελευταία στιγμή, διότι δεν ξέρω τι έγινε, ίσως επειδή δεν τους διάλεξε ο Κουμπάρος πιθανότατα. Μπορεί να είναι αυτή η αιτία. Όμως η Σάντρα Μπούλοκ έφτασε στην Βενετία μαζί με πάρα πολλούς άλλους, μαζί με τη Σίντι Κρόφορντ. Έκαναν πρόσφατα και την ταινία. Ναι, ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι πολλοί βέβαια λένε ότι ίσως από τη μία η διαφήμιση για τη Βενετία είναι, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια και πολύ θετική. Από την άλλη λένε μήπως έγινε μια υπερπαραγωγή κάπως πέρα από τα όρια και τελικά αυτός ο γάμος θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό έργο από την πραγματική τελετή. Αλλά αυτά είναι στις επιλογές του καθενός. Και δεν λείπουν βέβαια και οι φήμες που λένε ότι η Αμάλ Αλαμουντίν, η Άγγλο-Λιβανέζα δικηγόρος, η Νίφη, θα βοηθήσει σύντομα τον Τζόρτζ στο να κατέβει στην πολιτική αρένα, διότι αυτό θέλει να κάνει με τους δημοκρατικούς της Αμερικής. Οπότε εκείνη με την τεράστια εμπειρία της θα τον βοηθήσει. Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι τα μέτρα ασφαλείας από την πλευρά της αστυνομίας θα ήταν αδρακόντια για αυτό το γάμο. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα γινόντουσαν τέρατα, ας πούμε, σε Λίμνη Κόμο, που υποτίθεται ότι θα παντρευόταν. Τώρα τα μέτρα ασφαλείας πώς ήταν εκεί στην Βενετία? Στην αστυνομία πρώτα απ' όλα τις υπερορίες θα τις πληρώσει από την τσέπη του το ζευγάρι, η Αμάλ και ο Τζόρτζ, στην αστυνομία της Βενετίας. Εκτός αυτού, στο χθεσινό πάρτι με 120 καλεσμένους είχαμε περίπου 400 σεκιουριτάδες και 150 σερβιτόρους. Οπότε καταλαβαίνετε, περισσότερο από 2 σεκιουριτάδες για κάθε καλεσμένο. Και εκτός αυτού είδαμε χθες τις εικόνες όταν πήρε το πρωινό του ο Τζόρτζ με την Αμάλ στο ξενοδοχείο Τσιπριάνη. Υπήρξε και μία μικρή ένταση, διότι οι φωτογράφοι, οι παπαράτσι ήθελαν να σκαρφαλώσουν ουσιαστικά στη βεράντα του ξενοδοχείου. Και ο Τζόρτζ είπε, εντάξει, τους χαιρέτησε, τους είπε πράγμα και όλα αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, είναι σαν ένα όνειρο, αλλά ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία και οι σεκιουριτάδες δεν τους αφήσαν να ανέβουν στο ξενοδοχείο, διότι έχει πουληθεί μόνο στο συγκεκριμένο περιοδικό η αποκλειστικότητα του γάμου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι και βεβαίως θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη η ιστορία. Κάποιοι λένε αμερικανικός γάμος έχει μεγάλο κίνδυνο χωρισμού, διότι οι Αμερικανοί έχουν μια δυναμία στα διαζύγια. Οι Ιταλοί λένε η Βενετία είναι σήμα κατά τεθέν σε ό,τι αφορά το ρομαντισμό. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα υπερισχύσει η Ιταλική ή η Αμερικανική πλευρά στο μέλλον του κ. Κλούνι. Πρωτού σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σιγκελάκη, θέλει να σας πει κάτι ο Νίκος. Αφού μας επιβεβαιώσετε ότι δεν πρέπει να κυκλοφορήσω γόνδολα, δηλαδή, εχθές στη Βενετία, θέλω στην αποφώνησή σας να βάλετε και το σπίτι μου σπιτάκι μου. Θερμή παράκληση. Ωραία, αφού σας πω ότι δεν θα κυκλοφορήσετε αύριο, γιατί αύριο υποτίθεται θα είναι η επίσημη, η τυπική επικύρωση του γάμου. Από τη Ρώμη για το σπίτι μου σπιτάκι μου, Θόδωρος Ανδρεάδης. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.